Παρούτι λοιπόν, Σωτήρη, τεντώνουν το σχοινί και οι δύο πλευρές. Μιχάλη, νομίζω ότι όπως εξελίσσεται η συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να μας ανησυχεί πολύ όλους και εννοώ τους πολίτες, και αυτό γιατί διαπιστώνεται μία σοβαρή θεσμική σύγκρουση με ό,τι αυτό σημαίνει. Αν θέλετε και πιο απλά, μία αμφισβήτηση θεσμικών αξιωματούχων του κράτους και στην προκειμένη του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Και νομίζω ότι έχουμε ξαναπεί ότι εκ του συντάγματος ο Γενικός Εισαγγελέας είναι ίσως ο κορυφαίος θεσμικός αξιωματούχος. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι λες, Σωτηρή, αλλά πιο συγκεκριμένα πώς προκύπτει η αμφισβήτηση και κατ' επέκταση η θεσμική σύγκρουση που περιγράφεις. Μα νομίζω τα γεγονότα βοούν. Εδώ η διευθύντρια των φυλακών με δημόσιες δηλώσεις της σήμερα επιβεβαίωσε ότι αποτάθηκε με καταγγελία της στην ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς σε σχέση με την αξιοπιστία 2 εκ των 4 ποινικών ανακριτών που μετέχουν στη νέα ποινική έρευνα που διέταξε ο Βοηθός Γενικός Αγγελέας. Εν ολίγης, η διεύθυνση των φυλακών δεν έχει εμπιστοσύνη στην νομική υπηρεσία. Δεν υπέβαλε καταγγελία και απευθύνθηκε στο νεοσύστατο όργανο της Αρχής για την Πάταξη της Διαφθοράς. Αυτό τι λέει? Ότι η κυρία Άννα Αριστοτέλους καταγγέλει διαφθορά όχι μεταξύ μελών ή στελεχών της αστυνομικής δύναμης, αλλά διαφθορά μεταξύ των ποινικών ανακριτών ή κάποιων εκ των ποινικών ανακριτών που διενεργούν την νέα λοιπόν, έρευνα. Επειδή κινδυνεύουμε να χαθούμε στις έρευνες, Σωτήρη, ποιο είναι κάτι σένα το συμπέρασμα αυτών των καταγγελιών? Αυτό που είπα, ότι πρόκειται περί θεσμικής σύγκρουσης, Μιχάλη. Είναι πέραν από εμφανές ότι η διεύθυνση των φυλακών, εκτός από τις έμμεσες αιχμές που άφησε κατά της ηγεσίας της αστυνομίας όλο αυτό το διάστημα, τώρα επεκτείνει τη σκιά και προς το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Και αν δεν φύγουν τέτοιες σκιές από τον κορυφαίο, όπως είπαμε, θεσμικό αξιωματούχο του κράτους, τότε τα πράγματα καθίστανται δύσκολα. Η νομική υπηρεσία απάντησε το απόγευμα ότι δεν έχει υποβληθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε καταγγελία στο Γενικό Εισαγγελέα, η οποία να αφορά την συγκεκριμένη ποινική έρευνα. Προσθέτει μάλιστα η νομική υπηρεσία ότι αναμένει τη συμπλήρωση και την υποβολή του τελικού πορίσματος της έρευνας στον Γενικό Εισαγγελέα. Ακριβώς. Γίνεται έρευνα όμως και από την αρχή κατά της διαφθοράς, Σωτήρη. Παράλληλη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Σωτήρη. Σε πάρω στην